Ένα σπουδαίο κριτικό λιράρι έχασε σήμερα το νησί. Το Γιώργο Κατσαμά έδινε μάχη για αρκετό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε σε όλα αυτά τα οποία προκαλεί η επάρατη νόσος. Θα πάμε στην Μαρία Ελένη Νικηφόρου, που είναι εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, για να μας δώσει στοιχεία για το σπουδαίο αυτό άνθρωπο της Κρήτης. Και να πούμε, Μαρία Ελένη, ότι εκατοντάδες είναι οι κριτικοί που στα social media έχουν κάνει έστω και μία αναφορά στο Γιώργο Κατσαμά. Ακριβώς, με μαντινάδες τον αποχαιρετούν Μάνο και μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα είναι φτωχότερη η κριτική μουσική, η κριτική παράδοση εν γέννη. Όλα αυτά φυσικά λόγω του ξαφνικού, μπορούμε να πούμε, θανάτου του Γιώργου Κατσαμά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 65 ετών. Όπως... Να πούμε, Μαρία Ελένη, ότι όση ώρα εσύ μιλάς, βλέπουμε πλάνα από την τελευταία του τηλεοπτική παρουσία σε τηλεοπτική εκπομπή. Είναι η εκπομπή Διακριτικά με την Βούλα Νεονάκη, και επίσης να πούμε στους τηλεθεατές ότι αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, σε ένδειξη τιμή στη μνήμη αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, του Γιώργου Κατσαμά, η Crete TV θα μεταδώσει σε επανάληψη την εκπομπή Κρήτες Καλλιτέχνες, όπου πραγματικά ο Γιώργος Κατσαμάς είχε δώσει τον καλύτερό του εαυτό και είχε ταξιδέψει μελωδικά ολόκληρο το νησί. Το τελευταίο διάστημα, Μάνο, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όλοι τον ξέρουμε τον Γιώργο Κατσαμά. Όμως παρόλα αυτά, να αναφέρουμε ότι είχε γεννηθεί στους Έρφους Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο το 1953 και φυσικά ήταν από μια μουσική οικογένεια. Γι' αυτό και ο ίδιος τα πρώτα του βήματα τα ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 11 ετών. Μάλιστα, αρκετοί συναδελφοί του, Μαρία Ελένη, λένε ότι είναι ένας από τους τελευταίους σπουδαίους της κριτικής μουσικής, και πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση από την σημαντική φωνή του Γιώργου Κατσαμά που δυστυχώς σύγησε. Είχες με και δε ήθελες, έφυγα και χάσες με. Είχες με και δε ήθελες, έφυγα και χάσες με. Αμάν, σα δε βαριέσαι, γύριζε στον κόσμο γύρευγε με. Ένας λιράρης παλιάς σκοπής, Μαρία Ελένη, ένας άνθρωπος όμως που πήρε πολύ γνώση από τον Κώστα Μουντάκη. Ακριβώς, ο ίδιος μαθήτευσε στο πλευρό του Κώστα Μουντάκη και συνεργάστηκε Μάνο στην πορεία της καριέρας του, μια καριέρα που αξίζει να σημειώσουμε ότι μετρά πάνω από 40 χρόνια. Συνεργάστηκε λοιπόν τόσο με τον ίδιο αλλά όσο και με άλλους γνωστούς κριτικούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Μανώλης Κακλής, ο Μανώλης Βερνιδάκης, ο Δημήτρης Κολιακουδάκης, με συγχωρείς, και πάρα πολλοί άλλοι. Βέβαια, όλοι θυμούνται την μεγαλύτερη συνεργασία του, αυτή με τα ίδια του τα αδέρφια και το συγκρότημά του Οι Κατσαμάδες. Ένα συγκρότημα που έκανε γνωστή την κριτική παράδοση όχι μόνο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη από τους πλέον αξιόλογους της εποχής του, Μάνο. Μαρία Ελένη Νικηφόρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.